Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα για την πρόσκληση. Αρχικά για τον μαθητή μου τον Γεράσιμο, μετά για τον Σοκράτη που σοκρατικά μας έμαθε και για τη Στρογγύλη, σιγά σιγά. Και όσους αναρωτιούνται γιατί έρχομαι εδώ, είναι μάλλον επειδή είμαι φανατικός του Αρχιμίδη, το οτιδήποτε έχει σχέση με κύκλους, με ενδιαφέρει. Χάρηκα και για την εισαγωγή και για την ξενάγηση. Ήθελα απλώς να καταλάβετε όσο αφορά το θέμα του Μουζεόλιτου, ότι είναι κάπως πιο εύκολο από την ΑΟΣ. Είστε όμως σε μια περιοχή όπου η ΑΟΣ είναι πάρα πολύ σημαντική. Δυστυχώς αρκετοί από εσάς δεν το ξέρουν ακριβώς και δεν καταλαβαίνουν πόσο σημαντική είναι. Αλλά θα κάνω απλώς μια αναφορά. Σας υπενθυμίζω ότι στο νόμο περί υδρογονανθράκων 2289 του 1995, που τροποποιήθηκε το 2011 με την τροπολογία 4001, το 5% των απολαγών του ελληνικού δημοσίου πάει κατευθείαν στην περιφέρεια όπου βρίσκονται τα κοιτάσματα. Και όπως είσαστε μια περιφέρεια που έχει κοιτάσματα, θα ήταν καλό να το ξέρετε. Γιατί αντί να είμαστε σε μια φάση, αν θέλετε τώρα, αν πρέπει να κάνουμε ή όχι το θέμα τη ΑΟΣ, η ΑΟΣ θα γίνει, θα ήταν καλό να περάσουμε σε επίπεδο περιφέρεια και είναι αυτό που έλεγα και στον Δήμαρχο της Κέρκυρας αλλά και στον Περιφερειάρχη, ότι θα ήταν καλό να υπάρξει και ένα στρατηγικό σχεδιασμό πάνω σε αυτό το θέμα. Γιατί μιλάμε για αποθέματα που είναι πολύ σημαντικά, θα παίξουμε και με την Ιταλία. Γιατί έχουμε και το κοίτασμα πύρος που είναι ακριβώς πάνω στη γραμμή οριοθέτησης που έχουμε κάνει από το 1977 που είχα προπήρα. Άρα αυτά είναι θέματα βέβαια τα οποία δεν θα αναφερθούμε σήμερα. Άρα αν τυχόν από αύριο ή μεθαύριο είσαστε ρίχουσα, εκεί πέρα θα κάνουμε αρκετές ώρες πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί είναι καλό και για τους Κερκυραίους. Φαντάζομαι ότι έχετε και εσείς την ισορροπική προσέγγιση, άρα είναι πρώτα το νησί, μετά οι άλλοι. Υπάρχουν όμως πιο μικρά νησιά που έχουν μεγαλύτερα ως από εσάς. Και αυτά τα μικρά νησιά είναι τα διαπόντια νησιά. Άρα όταν το καταλάβετε πραγματικά και το δείτε πάνω σε ένα χάρτη, τι ΑΟΣ προσφέρουν στην Ελλάδα και αυτή η ΑΟΣ είναι πολύ μεγαλύτερη από την Κέρκυρα, ως επιφάνεια, τότε θα καταλάβετε σε στρατηγικό σχεδιασμό ότι συμφέρει να προωθείτε ανθρώπους να μένουν στα νησιά, τα μικρά, παρά να τους φέρνετε εδώ. Αλλά βέβαια για να μένουν πρέπει να έχουν και κάποιες προδιαγραφές ανθρώπινες και όχι. Δεν είναι όλοι ράμπο, αλλά πρέπει να επιζήσουν, ας πούμε. Το λέω αυτό χωρίς υπονοούμενα, γιατί ήταν υπερνοούμενα. Για το Ζεόλιτο. Για το Ζεόλιτο τα πράγματα είναι πιο απλά, επειδή έχουμε και γεωλόγους ένα ακόμα καλύτερα. Εδώ μιλάμε για έναν ορυκτό πλούτο που βρίσκεται στην Ελλάδα, ελληνική κυριαρχία. Και αν αναρωτιέστε γιατί τώρα μιλάμε για τον Ζεόλιτο, ενώ βέβαια ο Ζεόλιτος έχει δημιουργηθεί εδώ και εκατομμύρια χρόνια, είναι πολύ απλό ότι τώρα τα κοιτάσματα που βρίσκονται στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Βόρεια Θράκη θα ανοίξουν. Αλλά πριν ανοίξουν, που θα είναι κανονικά προς Οκτώβριο, θα περιμένουμε και μια διαδικασία 29 του Σεπτεμβρίου. Πριν ανοίξουν, θα ήταν καλό να ξέρουμε πάνω κάτω τι είναι, ποιες είναι οι ιδιότητες, ποιες είναι οι χρήσεις. Άρα, εδώ πάνω στη διαφάνεια βλέπετε ένα τεμάχιο από ζεόλιθο. Άρα, ο ζεόλιθος είναι ένα πέτρωμα. Το λέω κατευθείαν για αυτούς που ασχολούνται με γεωργία, δεν είναι λίπασμα. Εντάξει, να μην μπερδευόμαστε, θα εξηγήσουμε και την διαφορά. Άρα, είναι ένα πέτρωμα. Φαντάζεστε ότι η κατηγορία εξόλυξης ανήκει στα λατομεία, αλλά δεν είναι ορυχεία, είναι άλλη νομοθεσία. Αυτό το πέτρωμα που βλέπετε εδώ είναι στην πραγματικότητα μία κατηγορία από το ζεόλιθο που είναι ο κτηνοφυλόλιθος και είναι κατά 95% κτηνοφυλόλιθος. Το πρασινοπό που βλέπετε σας χαρακτηρίζει τα πέτρωτά και το ζεόλιθος είναι λευκός. Άρα έχει 1% ανάπτυξη με άλλο πέτρωμα που δίνει αυτή την απόχρωση. Όσο αφορά βλέπετε την τεμάχιση του ζεόλιθου,
Στην πραγματικότητα, όταν έχετε μια πέτρα τέτοιου τύπου, έχετε αρκετή δύναμη με το χέρι να σπάσετε μερικά κομμάτια. Δεν είναι μια πέτρα πολύ σκληρή. Και βέβαια είναι πολύ σημαντικό να το ξέρετε ότι μετά θα μιλήσω μια σπαστήρα. Άρα, όσο πιο μαλακή είναι, τόσο καλύτερο είναι για την επεξεργασία. Εδώ σας έχω φέρει εζεόλιθο, τον οποίο θα μπορείτε να το ετοιμάσετε. Βέβαια, ο ζωολήθος είναι και για ανθρώπινη κρίση. Άρα, εδώ είναι η πούδρα. Αλλά πρέπει να φανταστείτε ότι είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό στην ουσία. Δεν έχει γίνει καμία χημική επεξεργασία. Ωραία. Άρα, να αρχίσουμε να το λέμε συγκεκριμένα, επειδή αυτό είναι η πούδρα και μπορεί να έχει για ανθρώπινη κρίση. Το δοκιμάζετε. Ωραία. Την ώρα που το δοκιμάζετε, πρέπει να μην έχει γεύση. Να είναι άοσμο, γιατί θα έχει μεγάλη, είναι μεγάλες ιδιότητες που θα χρησιμοποιήσουμε και στην πραγματικότητα που το τρώτε θα απορροφήσει τη βαριά μέταλλα, ελεύθερες ρίζες και τοξίνες. Άρα ο ζωολήθος σε αυτή τη μορφή είναι γνωστός από τους αρχιτές, οι οποίοι επειδή παράγουν ένα έργο μυϊκό πολύ πιο έντονο από εμάς, ξέρουν ότι είναι ένας τρόπος να αποβάλουν πιο γρήγορα τις τοξίνες που έχετε εντοπίσει όταν έχετε, ας πούμε, κράμπες. Επανέρχομαι λοιπόν στον ζεόλιθο, σαν αρχική μορφή, αλλά να θυμάστε ότι μιλάμε για ένα ορυκτό, φυσικό, δεν είναι συνθετικό εδώ, και η μόνη επεξεργασία που γίνεται είναι απλώς αυτή που χρησιμοποιούμε μέσω του σπαστήρα. Άρα είναι απλώς το θέμα της κοκομετρίας. Και να δείτε λοιπόν διάφορες απογνώσεις από ζεόλιθο. Όλα αυτά είναι ζεόλιθος. Βλέπετε ο εντός αγωγικών πιο φυσικός ζεόλιθος υπάρχει μία απόκτωση. Ανάλογα λοιπόν με την ανάμειξη που θα έχει με μερικά στοιχεία, θα σας δώσω ένα χρώμα λίγο διαφορετικό και νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο να το καταλάβετε, γιατί επειδή έχουμε και ζωγράφους, επειδή ο ζεόλιθος είναι γλυκός, η παραμικρή ανάμειξη με κάτι άλλο που αλλάζει τον χρόνο. Ενώ άμα ήταν, ας πούμε, άλλο χρώμα, δεν θα είχαμε αυτή την ιδιότητα. Άρα, τώρα σας έδειξα τον ζεόλιθο και ήθελα να σας δείξω το κοίτασμα. Μερικές φορές σας μιλάμε για κοιτάσματα, δεν λέτε υπάρχει, δεν υπάρχει. Άρα, εδώ αυτό εδώ είναι ένα κοίτασμα που είχαμε προσωπικά, το βλέπετε και εδώ. Όλο αυτό είναι ζεόλιθος. Αυτός ο ζεόλιθος βρίσκεται συγκεκριμένα στα Πετρωτά. Στα Πετρωτά είναι αυτό που λένε και οι ντόπιοι εκεί πέρα, είναι η πινέζα. Γιατί τράχει. Άρα δεν μπορείτε να το χάσετε. Άμα το χάσετε, είναι ότι έχετε πει Βουλγαρία, α πούμε. Είναι πραγματικά το πάνω. Άρα, όλα αυτό είναι ζεόλιθο. Τώρα, ο ζεόλιθο, να ξέρετε, σε ετήσια παραγωγή είναι 4 εκατομμύρια τόνους. Σε παγκόσμιο επίπεδο. Στη Θράκη εκτιμούμε, είναι πάνω κάτω γύρω στα 10 κοιτάσματα. Δεν υπάρχει μόνο στη Θράκη, αλλά τα καλύτερα κοιτάσματα προ το παρόν, αυτά που έχουμε εντοπίσει, είναι στη Θράκη. Τώρα, όταν λέω καλύτερα, να θυμάστε είναι σε σχέση με την ποσότητα και σε σχέση με την ποιότητα, την οποία θα τη μετρήσουμε σε σχέση με το ποσοστό κλινοκυλόρυθο. Είναι ο κλινοκυλόρυθο που θα είναι το σημαντικό στοιχείο. Άρα, σε αυτή την περιοχή εκτιμούμε ότι έχουμε γύρω στα 80 εκατομμύρια με 100 εκατομμύρια τόνους. Άρα, να το πούμε πιο πρακτικά, η Θράκη θα μπορούσε να τροφοδοτήσει το παγκόσμιο γίγνεσθε για 20 με 25 χρόνια. Αυτό για να καταλάβετε λίγο τα μεγέθη. Το κόστος εξόρυξης, δηλαδή την αξία, αν θέλετε, είναι γύρω στα 300 ευρώ τόνους. Άρα δεν είναι ανάγκη να είστε μαθηματικό, για να κάνετε 300 επί 80 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε για ποιο πράγμα μιλάμε. Αλλά προσέξτε, όταν μιλάμε για αυτό που είναι κοκομετρία, είναι 24 ευρώ τα 3 γραμμάρια. Χρήσου εσύ το πιάνει στα μέσα. Τώρα είναι εντάξει. Τα 3 γραμμάρια τα 24 ευρώ. Θέλει ότι έχετε μια μεγάλη αξιοποίηση που μπορεί να γίνει ανάλογα με την κοκομετρία. Άρα, το κοίτασμα για το οποίο μιλάμε είναι κοίτασμα αρχικά επιφανειακό. Κάτι δεν είναι κάτι που κάνουμε μια τεράστια εκδότηση να το βρούμε. Και στη συνέχεια επεκτείνεται προς το βάθος. Η πρόσβαση που βλέπετε θα είναι αυτός με εξκαφέα.
και όπω είναι οι επεξεργασίε, είναι μόνο και μόνο με χρήση. Άρα, μην είναι η ιδέα. Η ιδέα αρχικά είναι η ποσότητα υπάρχει. Η ποιότητα είπαμε ότι είμαστε στο 95%. Το άλλο που υπάρχει είναι σε σχέση με του άλλου. Γιατί βέβαια πάνω όταν έχετε ένα προϊόν. Άρα, ποιο παράγει ζεόλιο προ το παρόν είναι στα Βαλκάνια. Είναι η Βουλγαρία, Σερβία, Σλοβακία, Τσεκία και η Τουρκία απέναντι. Και αυτή, αν θέλετε, είναι η παραγωγή των Βαλκανίων. Μπορείτε να βρείτε ζεόλιθο και από την Ιταλία, αλλά στην πραγματικότητα η Ιταλία επεξεργάζεται τις ζεόλιθες που αγοράζει. Υπάρχουν χώρες λοιπόν που είναι ικανές να αγοράσουν ένα προϊόν και να το ξαναπουλήσουν πιο ακριβά από ό,τι το αγόρασαν. Ενώ υπάρχουν άλλες χώρες, θα δώσουμε κανένα παράδειγμα, θα το πιάσετε όλοι, που έχουν τα κοιτάσματα και δεν το ξέρουν. Εντάξει. Άρα είναι το πρώτο quiz, μαντέστε για ποια χώρα μιλάτε. Ενώ αυτή η χώρα, ας πούμε, έχει φορέα σαν τον ΙΓΜΕ που έχουν ειδικούς και ξέρουν ακριβώς τι γίνεται, πού. Και έχει και ένα γραφείο, γιατί έχουν και ένα εκπρόσωπο. Εδώ, έχετε, εδώ είναι το Μουσείο των Πετρωτών που σας δείχνω διάφορους ζεόλιθους, εδώ είναι με τον Ζήνη Βογδογιάννη. Αλλά αυτό μπορεί να το επισκεφτείτε για να δείτε, είναι καλό αν έχετε την ενδιαφέροντα τη γεωλογία. Και πριν από αυτό, θα το αφήσω σε αυτήν την εικόνα, πρέπει να θυμόμαστε πάνω κάτω πραγματικά ζεόλιθους. Όπως βλέπετε, αυτό που είναι εντυπωσιακό, και είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό αν έχετε βρει τη χώρα για την οποία μιλούσα πριν, είναι ότι η λέξη είναι στα ελληνικά και είναι στα ελληνικά σε όλες τις γλώσσες. Γιατί αυτός που την ανακάλυψε αυτήν την πέτρα ήταν Σουηδός. Όπως καταλαβαίνετε, αν ήταν από τους δικούς μας, θα ήταν Αμερικάνικη ορολογία, ενώ ο Σουηδός λέει, θα το κάνουμε σε μια γλώσσα σοβαρή. Η ιδέα ποια είναι. Είναι ότι η παρατήρησή ότι όταν θερμαίνεται γρήγορα τον ζεόλιθο δίνει την εντύπωση ότι βράζει. Άρα θα μπορούσε να ονομάσει αυτή την πέτρα βραζόπετρα στα σουηδικά. Αυτό έγινε το 1756. Αλλά βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχουν και ξένοι και Ευρωπαίοι μάλιστα που μπορεί να έχουν κουλτούρα και να θυμούνται ότι ήθελαν πάνω να το πούν στα ελληνικά. Το πιο εντυπωσιακό βέβαια είναι ότι στα ελληνικά λεξικά η λέξη ζεόλιθο δεν υπάρχει ακόμα. Αλλά εντάξει, θα φύγει κανένα μηνόμα. Η ιδέα ποια είναι λοιπόν είναι το ζέο, είναι βράζο, λίθος είναι η πέτρα. Αυτό. Τώρα, γιατί το ονόμασε έτσι, γιατί έτσι φαίνεται, άρα μπορεί να κάνει το πείραμα. Άρα στην ουσία ποια είναι η εξήγηση, είναι ότι ο ζεόλιθος ως πέτρωμα είναι πολύ υδρόφιλος. Είναι ικανός να απορροφήσει 20 φορές το βάρος του σε νερό. Άρα τι γίνεται, στην πραγματικότητα όταν θερμαίνεται, το νερό που είναι μέσα και δεν το βλέπετε, ξαναβγαίνει σε ατμό. Άρα σας δίνει την εντύπωση ότι είναι η πέτρα που βράζει. Η πέτρα βέβαια δεν βράζει, η πέτρα παραμένει η μορφή της ακριβώς η ίδια όσο αφορά την γεωμετρία. Τώρα λοιπόν είναι η πρώτη ιδέα που παρατηρήσαμε. Οι άλλες ιδιότητες για τις οποίες μιλήσαμε είναι ότι ο ζεόλιθος απορροφάει τα βαριά μέτρα της τοξίνης και στην έφερε ζελίδες. Άρα, μία άμεση κρίση που έγινε στο Τσέρνομπιλ και Φουκουσίμα, θα σας το λέω αυτό ακόμα και αν δεν έχει σχέση άμεσα με γεωργία, είναι πώς θα καθαρίσουν την περιοχή από τα πυρηνικά απόβλητα. Επίσης, να καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πρόβλημα σοβαρό και όταν έχετε μία λύση, συνήθως έχετε τη λύση την πιο αποτελεσματική. Η πιο αποτελεσματική λύση που έχουμε προς το παρόν είναι ότι βάζουμε ζεόλιθο στη γη, επειδή απορροφάει τα βαριά μέταλλα, απορροφάει το ουράνιο, και τον ξαναμαζεύουμε, τον βάζουμε σε γυαλί πετό. Είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος που έχουμε για να καθαρίσουμε μια περιοχή μαζικά, γρήγορα και αποτελεσματικά με τον ζεόλιθο. Ο ζεόλιθος είναι τόσο σημαντικός, αν θέλετε, σαν πέτρα. Υπάρχουν 70 ποικιλίες, αλλά έχουν παραχθεί ήδη αυτό εδώ οι κώδικες που δείχνουν στο ίντερνετ. Είναι 150 συνθετικοί ζεόλιθοι. Άρα, κάθε φορά που θα κλικάρετε, θα σας βγάλει τη δομή του ζεόλιθου που θέλετε, συνθετικά, γιατί έχουμε αντιληφθεί ότι αυτή η ιδιότητα που έχει ο ζεόλιθος, δηλαδή αυτό που ονομάζουμε μοριακό κόσκινο,
Μας ενδιαφέρει να έχουμε διαφορετικές οπές. Όταν κάνουμε, ας πούμε, ζωοδράτευση, δηλαδή είναι μια μορφή υλιοφύλησης για τρόφιμα και χρησιμοποιούμε το ζεόλιτο, χρησιμοποιούμε ένα ζεόλιτο που έχει αποκλειστικά 4 άγστρα μορφή. Όλες οι τρίτες είναι τέτοιες. Άρα, αυτές εδώ είναι διάφορες κατηγορίες και όπως καταλαβαίνετε, γι' αυτό το λόγο και στο περιοδικό Science το 2011, όταν κατέγραψαν τις 10 μεγαλύτερες καινοτομίες στον κόσμο, ήταν και ο ζεόλιτος. Αυτό για όσους βλέπω παίρνουν σημειώσεις, είναι 23 Δεκεμβρίου 2011. Θα βρείτε το περιοδικό και θα βρείτε και την αναφορά. Τώρα, όσο αφορά τη γεωργία. Αρχικά, επειδή πού είναι ο κύριος από τον Βελεστίνο που πήγε μεταξάτη, να τους εδώ. Αρχικά, αν πάτε και στους μεταξάδες, θα δείτε κάτι που είναι πολύ απλό, είναι ότι φτιάχνουν στάβλους με ζεόλιτο. Θα μου πείτε ποιο είναι το όφελος. Είναι ότι ο ζεόλιθος απορροφάει τις οσμές. Άρα οι στάβλοι στους μεταξάδες δεν βρωμάνε. Για όσοι δεν το έχουν αντιμετωπίσει, είναι ακριβώς το ίδιο αν έχετε κατοικίδια ζώα. Αν κάνετε μια κουταμάρα, θα τα βάλετε να κατουρίσουν πάνω σε άμμο. Είναι πολύ απλό, εφόσον δεν είναι και κουτά, θα το κάνουν μια φορά, θα ξανακατουράνε στο ίδιο σημείο. Γιατί είναι βρεμένο και βρωμάει. Άμα βάλετε αντί για την άμμο, βάλετε ζεόλιθο, θα απορροφήσει την οσμή, θα απορροφήσει την υγρασία και η γάτα σας και ο σκύλος σας θα πάει πολλές φορές στο ίδιο σημείο. Το ίδιο κάνουμε και στα ιδρύα. Γιατί τα ψάρια έχετε εντοπίσει ότι μέσα σε ένα ιδρύο δεν υπάρχει κορέτα. Κατά συνέπεια, η αμμονία που παράγεται εμένει. Ενώ αν βάλετε ζεόλιθο, αντί να βάλετε χαλικάκι κάτω, απορροφάει ακριβώς αυτή την αμμονία μέχρι να έχετε κορεσμό και μετά το βγάζετε να πραγματικά έχετε ξεπεράσει το όλο. Άρα, ο ζεόλιθος λοιπόν στους μεταξάδες είχαν εντοπίσει, έχουν κάνει και το Δημαρχείο και την Εκκλησία. Άρα δεν έχει υπονοούμενο. Αλλά η ιδέα ποια είναι ότι είχαν εντοπίσει και οι παλιοί αγρότες ότι μερικές φορές στα χωριά όταν έχουμε πέτρες, το πρώτο πράγμα που κάνουμε όλοι μας είναι να τις βγάζουμε. Αυτοί είχαν εντοπίσει ότι συμφέρεται στα φύλλα. Δεν ήξεραν ακριβώς για ποιο λόγο, αλλά όταν τις έβγαζαν από το χωράφι είχε λιγότερο απόδοση από το ότι τις είχε. Αυτό οφείλεται λοιπόν, το βλέπετε εδώ με μία παραγωγή, είναι ότι ο ζεόλιθος σας επιτρέπει αύξηση παραγωγής. Άρα, προσέξτε πώς πάει. Ο ζεόλιθος δεν είναι λίπασμα. Είναι πέτρο. Το θέμα είναι ότι όταν το βάζουμε κανονικά, σε μια κανονική υγεία ελληνική, κατά μέσο όρο είναι όξινο. Όταν βάζουμε λίπασμα, το 70% πάνω κάτω από το λίπασμά σας είναι άχρηστο, γιατί στην πραγματικότητα παλεύει με τη γη, αλλά δεν δίνει τίποτα σε αυτό που θέλετε εσείς, δηλαδή στον καρπό, στο δέντρο κτλ. Και λειτουργεί μόνο το 30%. Αυτό είναι αυτό που ονομάζω εγώ τεχνική του Νταβίνση. Δηλαδή πριν τον Νταβίνση, όταν θέλαμε να κάνουμε ένα λευκό πρόσωπο, το βάζαμε πολύ λευκό. Όταν ο Νταβίνση σκέφτηκε λίγο περισσότερο από τους άλλους, και ήταν αυτοί και οι άλλοι, σκέφτηκε ότι συμφέρει να βάλετε πιο μαύρο γύρω από το πρόσωπο παρά να βάλετε λευκό στο πρόσωπο. Εδώ είναι ακριβώς η ίδια ιδέα. Αντί να προσπαθείτε να βάλετε ένα λίπασμα που δεν λειτουργεί και λέτε μετά, εφόσον δεν λειτουργεί, θα βάλω περισσότερο. Επειδή εμείς είμαστε ένας λαός της υπερβολής, περισσότερο δεν έχουμε πρόβλημα. Βάλουμε. Λοιπόν, μετά όμως αντιλαμβάνομαστε ότι μέσα στα φρούτα, άμα κάνουμε μια χημική ανάλυση, έχουμε αρχίσει να έχουμε το υλικό που βάζαμε μόνο στη γη. Γιατί βέβαια πρώτα θεωρούσαμε ότι αυτό θα μείνει μόνο στη γη και δεν θα πάει στον καρπό. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, γιατί βέβαια ο καρπός είναι ένα φυσικό φαινόμενο το οποίο θα απορροφήσει μερικές ουσίες, τις οποίες όταν θα τις βάλετε και θα έχει υπερκορεσμό, θα τις απορροφήσει. Άρα τι κάνουμε. Στην πραγματικότητα βάζουμε πρώτα ζεόλιθο. Φανταστείτε ότι έχουμε ένα κτήμα το οποίο είναι άχρηστο. Είναι άχρηστο, ας πούμε, δεν το χρησιμοποιείτε καθόλου. Βάζετε πρώτα ζεόλιθο. Αν είναι εντελώς άδειο, το οργώνετε έτσι ώστε να έχετε ζεόλιθο έως τα 30 εκατοστά μάξιμο. Εντάξει. Θα πω και πιο πρακτικά, αν σας ενδιαφέρει, απλώς εγώ τα λέω γενικά προς τώρα. Εφόσον κάνετε αυτή την διαδικασία και βάζετε το ζεόλιθο, θα κάνετε ακριβώς το ίδιο μετά από ένα χρόνο και ακόμα μια φορά. Θα το κάνετε λοιπόν 3 φορά. Πάνω κάτω, σε ένα στρέμμα βάζετε από 150 έως 200
χιλιάδες ζεόλυθρο, εξαρτάται από ποια είναι η ποικιλία, θα το πούμε πιο αναλύτω. Θα πάμε κάποιο να θυμάστε. Δεν έχω κάνει τίποτα, βάζω ζεόλυθρο 3 χρόνια. Άμα είμαι σε εντατική καλλιέργεια, δηλαδή βάζω κανονικά χημικά όσο αφορά τα λιπάσματα, χωρίς να το λέω βέβαια στους άλλους να μην να συνεχίσουν να το τρώω, μετά από 10 χρόνια θα το ξανακάνω. Εντάξει. Αν είμαι σε βιολογική καλλιέργεια, σταμάτησα. Τέλος. Γιατί τώρα τι γίνεται. Ο ζεόλυθρος όταν μπαίνει, επειδή απορροφά τα βαριά μέταλλα, αυτά απενεργοποιεί και παραμένουν μέσα στην δομή την γεωμετρική του ζεόλυθρου. Δεν είναι κάτι που γίνεται, αν θέλετε, χημικά. Δεν έχει χημική έντρεση. Είναι εγκλωβίζεται το μωρίο του βαρύ μέταλλο. Εφόσον γίνει αυτό, ο ζεόλυθρος με το βαρύ μέταλλο είναι αδρανές. Δεν κάνει τίποτα. Κατά συνέπεια δεν έχετε πια τα βαριά μέταλλα που ενοχλούν τη γη σας. Επιπλέον, όταν βάζετε ζεόλυθρο, λειτουργεί ως εξισορροπή, δηλαδή εξισορροπεί το πλαίσιο. Δηλαδή, άμα έχετε ένα pH που είναι πολύ ψηλό, θα σας το κατεβάσει προς 7. Άμα είναι πολύ χαμηλό, θα σας το ανεβάσει προς 7. Άρα, αυτός ο συνδυασμός, συν την υδροφιλία, είναι η μαγική, να καταλάβετε λίγο τελικά, τα ποτιστικά σας. Εντάξει, γιατί τα ποτιστικά είναι έξυπνα, είναι πολύ απλό. Γιατί αντί να βάλετε σαν βουμάρι έτσι το νερό, το βάζετε σε ρο σταγόνα-σταγόνα και το βάζετε ακριβώς εκεί που πρέπει. Η διαφορά ποια είναι, είναι ότι επειδή το έχετε βάλει εκεί που πρέπει, έχει μεγαλύτερη απόδοση έχοντας βάλει λιγότερο νερό. Τώρα φανταστείτε ότι το ποτιστικό είναι πέτρα και οι σταγόνες είναι σε επίπεδο μοριακό. Άρα γίνεται αυτή η ίδια διαδικασία, απλώς δεν το βλέπετε. Δηλαδή την ώρα που θα ποτίσετε, ο ζεόλυθρος θα απλωθεί στο νερό και μετά σιγά σιγά θα το κάνει. Γιατί το νερό δεν είναι βαρύ μέταλλο, αλλά δεν θα το πρέπει. Να ξέρετε λοιπόν, ήδη μερικοί από εσάς, όσοι ασχολούν με αγρό, χρησιμοποιούν λιπάσματα που στο εξωτερικό του λιπάσματος είναι ζεόλυθρος. Και γιατί το κάνουν αυτό, για να υπάρχει επιβράβευση. Αυτό που ξέρουμε ότι άμα βάζετε εξαδευθείαν το λίπασμα, είναι βέβαια τι κάνει, γιατί το απορροφάει με μία. Άρα, άμα την κοιτάξετε ενεργειακά, θα κάνει ένα πίκετ και μετά θα ξανακατεβαίνει γιατί δεν απορροφάει άλλο. Άρα, τι κάνουμε με αυτά τα λιπάσματα. Το βάζουμε για να βγαίνει λιγότερο. Και αυτό του κάνει μια δόση που είναι πιο ισορροπημένη. Άρα, ο ζεόλυθρος σας επιτρέπει αμέσως να έχετε εξοικονόμηση νερού και να έχετε και εξοικονόμηση λιπάσματος. Γιατί, γιατί επειδή έχετε βάλει λίπασμα, έχετε βάλει το ζεόλυθρο, το λίπασμα που θα βάλετε, τότε αυτό θα λειτουργήσει κατευθείαν και δεν θα παλεύει με τη γη για να τη μετατρέψει σε πιο πρόσφορο έδαφος. Άρα, σας προσφέρει ήδη αυτές τις δύο δυνατότητες. Και αυτό εξηγεί και την αύξηση της παραγωγής. Και ένα άλλο πράγμα που κάνει ο ζεόλυθρος, φανταστείτε ότι το χώμα σας είναι πιο αφράτο. Άμα είναι πιο αφράτο, οι ρίζες του, φυτού, οτιδήποτε έχετε, εξαπλώνονται πιο γρήγορα. Επειδή γίνεται πιο γρήγορα, έχει ένα ριζικό σύστημα, θα το δούμε στην Αγγλία, που είναι αποτελεσματικό. Εδώ προσέξτε, είναι περιοχές που έχουν γίνει τα πειράματα και δεν είναι σε πειραματικό πλαίσιο. Δηλαδή, μόνο στο εργαστήριο που έχω μια πλαστιδούλα και κοιτάζω μόνο ένα εκατοστό. Άρα, εδώ, αν θέλετε, μπορώ να σας δώσω ένα στοιχείο, μπορεί να μιλήσετε και με τους αγρότες που τα έχουν βάλει. Εντάξει, αυτό είναι αληθινά στρέμματα, όπως μικρές εκτάσεις. Και βλέπετε στο καλαμπό και έχετε 50%, στο σιτάρι 29, στο ρύζι 34, βιολογική ντομάτα 48 με 52, σταθή 48 με 66, ακτινίδια 45, ευρωπαϊκή 17 και ανθοφορία το γαρίφο, γιατί είμαστε και τα μπουζούκια, 25%. Ωραία. Άμα προσέξετε για αυτούς που ξέρουν λίγο, είναι ότι αυτά που χρησιμοποιούν περισσότερο νερό, εκτός βέβαια χωρίς είναι μια πολύ ειδική κατάσταση, δεν ξέρετε πόσο θα είναι η υγεία, βλέπετε ότι ας πούμε τα ακτινίδια θα έχετε ένα μεγάλο ποσοστό. Άρα, αυτό λοιπόν έχουμε κάνει ήδη επαφές τέτοιου τύπου, το δείξουμε και στις εικόνες, απλώς πρέπει να καταλάβετε ότι το φυσιολογικό, ας πούμε αν ήσασταν μόνο και μόνο όχι γεωλόγος, ο γεωλόγος έχει δει και ακραίες καταστάσεις, αλλά ένας γεωπόνος κανονικός, όταν βλέπει αυτά τα νούμερα, σου λέει δεν μπορεί να υπάρχουν αυτά τα νούμερα. Δηλαδή δεν είναι συνηθισμένος να βλέπει μια γη η οποία είναι καθαρισμένη. Είναι μια γη όπως είναι.
χρησιμοποιούμε μετά και μελετάμε. Εδώ είναι αυτά τα καθαρισμένα. Τώρα όσον αφορά τα αβέλια. Εσείς συγκέντρωνα, επειδή είχαμε μιλήσει και με τον συνεταιρισμό, δεν είσαστε στο 25, είσαστε πιο κάτω, γύρω στο 20 για τις ελιές, που είναι πιο μεγάλες συνήθως οι δικές σας. Άρα για τις ελιές φανταστείτε ότι σε ένα στρέμμα είναι γύρω στις 20-25 και βάζουμε 200 κιλά ζεόλιθο, για τα αβέλια είναι 150. Άρα, πάνω κάτω πώς λειτουργεί. Αν έχετε ήδη ελιές, θα τις ξυλώσετε για να δείτε πώς το βάλετε όταν θα κάνετε ζεόλιθο. Άρα, βάζετε απλώς το ζεόλιθο γύρω από την ελιά. Άρα, πρώτα σκαλίζετε σε ένα βάθος που είναι γύρω στα 10-15 εκατοστά γύρω. Δηλαδή, δεν είναι το που σκαλίζετε. Και μετά θα βάλετε και χαλικάκι. Είναι ζεόλιθο σε μεγαλύτερη. Όχι, δεν είναι σκόνη. Εδώ στην γεωργία είναι χαλικάκι. Εντάξει. Η σκόνη για το ζεόλιθο θα τη χρησιμοποιήσετε μόνο στο ψέκατο. Με νερό. 200 λίτρα, 300 κιλά και 3 κιλά. Για το ψέκασμα είναι πολύ σημαντικό και το λέω για αυτούς που έχουν και που φοβούνται να μην έχουν προβλήματα με το βράχι. Λοιπόν, ο ζεόλιθος σε ψέκασμα σας προστατεύει τον καρπό, δηλαδή δημιουργεί ένα φιν γύρω από τον καρπό. Αυτό το φιν ενοχλεί το βράχι. Είχαμε πρώτα αντιληφθεί ότι οι ελιές που είναι σκονισμένες, θα το έχετε δει κι εσείς, χτυπάει λιγότερο ο δάκρυος από αυτές που είναι πολύ καθαρές. Μετά αυτό που σκεφτήκαμε είναι ότι γιατί να μην βάλουμε μια σκόνη όπως είναι ο ζεόλιθος, και τότε θα μπορέσουμε να έχουμε, αν θέλετε, πολύ μεγαλύτερη απόλυση, γιατί ο ζεόλιθος λειτουργεί εναντίον του μύκητα και εναντίον του δάκρυου. Προσέξτε, για τον δάκρυο μιλώ για προφύλαξη. Δηλαδή, αν έχει χτυπηθεί η ελιά σας τον δάκρυο, το ξεχνάμε. Είναι για πριν. Εντάξει, δεν είναι θεραπεία, είναι προφύλαξη. Άρα συμφέρει, γιατί βέβαια δεν είναι καθαρά φυσικό. Άρα, ξαναεπανέρχομαι στην ερώτηση της κυρίας, η πούδρα, όπως βλέπετε εδώ, θα είναι για το ψέκασμα. Με αυτή τη δοσολογία. Τώρα, όσο αφορά τις ελιές και τα αβέλια, θα είναι χαλικάκι. Χαλικάκι, φανταστείτε τι είναι το χαλικάκι, είναι από 4 έως 8 χιλιοστά. Αυτό είναι το όμορφο. Θα το δείξω και στην εικόνα. Λοιπόν, ένα άλλο τομέα, επειδή μιλήσαμε αρχικά για την ΑΟΣ και θέλω να χοροπηδάω λίγο για να σας πείσω καλύτερα. Ένας τρόπος να πείσετε έναν αγρότη να χρησιμοποιεί κάτι στην Ελλάδα είναι να το πείσετε ότι είναι απαγορευμένο. Εντάξει, αυτό είναι το ξέρετε. Έχουμε κάνει και μια άλλα αν όμως θέλετε να τον πείσετε λίγο πιο σοβαρά, είναι πολύ απλό, παίρνετε το ίδιο αντικείμενο και το βάζετε σε έναν άλλο τομέα. Ένας τομέας που είναι πολύ σημαντικός είναι η χρήση του ζεόλιθου για τα καράβια LNG. Άρα στα καράβια LNG τι έχετε, έχετε φυσικό αέριο και θέλετε να κάνετε σε μια υγροποιημένη μορφή. Άρα το κατεβάζετε στους μείον 162 βαθμούς. Το πρόβλημα είναι ότι έχει πάνω τη υγρά στοιχεία. Άρα τι γίνεται, άμα το κατεβάσετε σαν μπουμπούνα κατευθείαν, θα δημιουργήσετε παγάκια. Τα παγάκια είναι πάρα πολύ σκληρά και δημιουργούν προβλήματα στις ορεινώσεις. Άρα τι κάνουν στον τομέα, περνάνε το φυσικό αέριο από ζεόλιθο, απορροφάει όλο το υγρό στοιχείο και μετά είναι στεγνό. Το φυσικό αέριο, τότε κατεβάζουν τη θερμοκρασία. Άρα, εμείς να καταλαβαίνετε ότι τα μεγέθη και τα οποία μιλάμε στον τομέα των υδρογων ανθράκων, αν χρησιμοποιούν τέτοιες τεχνολογίες, είναι ότι μάλλον έχει απόδοση. Εδώ έχετε, όπως σας έλεγα, ο ZSM5 είναι ένα συνθετικό ζεόλιθος, αλλά σας δείχνει ακριβώς, αλλά είναι πολύ λεπτός η δομή του, με δύο διαφορετικές οπές, που σας κάνει ένα διπλό φίλτρο. Είναι τέτοιου τύπου. Εδώ σας δίνω ένα άλλο παράδειγμα που αφορά τους υδρογονάνθρακες, άρα είναι από δημοσίευση του 2010. Εδώ έχετε μόρια από αργάνια, εντάξει, τα οποία θα εισέλθουν μέσα στις σοπές από το ζεόλιθο. Αυτός ο ζεόλιθος είναι ζεόλιθος ψ, είναι και αυτός εδώ ένας τεχνητός. Και όταν θα περάσουν εδώ, επειδή θα βρεθούν σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι οξυνό, θα υπάρχει διάσταση και θα δημιουργήσουν αυτά εδώ τα αργάνια. Εδώ όπως είναι το βενζένα. Δηλαδή, ποια είναι η ιδέα, είναι ότι θα σας ζώσει μια βενζίνη με υψηλότερο δίκτυο πτανίων. Πολύ
ακούτε αυτό, πότε το εφαρμόσουμε, είναι πολύ απλό. Όταν βγαίνετε στο πρατήριο και παίρνετε βενζίνη, είναι μία που είναι φθηνή. Είναι αυτή. Και είναι μία που είναι ακριβή, είναι η άλλη. Η διαφορά των δύο είναι ο ζεόλευτος. Μάλιστα, πρέπει να το ξέρετε. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα μου πάρετε τον ζεόλευτο εδώ να θα πάρετε τη βενζίνη κατά τα άλλα. Αλλά σα το λέω, αυτό μπορεί να είναι μία ιδέα. Απλώς εδώ είναι συνθετικό για να έχει ακριβώς τις ίδιες σοπές. Πρέπει λοιπόν να καταλάβετε ότι αν ο ζεόλευτος χρησιμοποιείται με αυτόν τον τρόπο σε τομείς που μόνο ιδρύματα φιλανθρωπικά δεν γίνεται, είναι μάλλον ότι έχει μεγάλη απόδοση οικονομικά. Άρα, στη γεωργία επανέρχομαι, επειδή είναι ένα φυσικό προϊόν, ο ζεόλευτος, θα σας επιτρέψει και βιολογική γεωργία. Εντάξει. Να ξέρετε πάνω κάτω, να μας σκεφτείτε λίγο το μέλλον, το μέλλον της γεωργίας, άμα ερχόμουν εδώ να σας κάνω μια διάλυση πριν τα βιολογικά προϊόντα. Και σας έλεγα, ξέρετε, σε κάποια φάση θα περάσουμε σε βιολογικά προϊόντα, όπου πάνω θα έχει μια ετικέτα που θα λέει, ας πούμε, ΑΒ. Θα λέει Β. Θα λέει κάτι που αυτό θα σας επιτρέψει να είναι πιο ακριβό από αυτό που δεν το έχει. Άρα, άμα σας πω έλεγα αυτό τότε, θα μου λέγατε σιγά μη γη. Δεν είναι φυσική, πάνω κάτω. Εκεί είμαστε στην Ελλάδα. Άρα, τώρα σας το λέω για το ίδιο με το ζώο. Κάποια φάση θα έχετε προϊόντα πιστοποιημένα, θα έχετε ένα ζήτα, οτιδήποτε τέτοιο τύπο, και θα λέει ότι αυτό έχει γίνει με ζεολογική καλλιέργεια. Δηλαδή θα είναι βιολογικό και ζεολογικό. Μεγάλη σημασία, να το ξέρετε πριν. Συγγνώμη, σε αυτή την περίπτωση δεν θα χρησιμοποιήσουμε καθόλου βάσματα χημικά. Όταν είμαστε σε βιολογική καλλιέργεια. Όχι, θα χρησιμοποιήσετε. Δεν είπα όχι με αυτή την έννοια. Θα χρησιμοποιήσετε απλώς θα είναι οργανικά. Δηλαδή, ας πούμε, η κουτσουλιά από κοτόπουλο. Ναι. Και επειδή είσαστε κοντά στην Ήπειρο, η κουτσουλιά από κοτόπουλο μπορεί να προμηθευτείτε πάρα πολύ εύκολα και πιστοποιείτε. Να το σκεφτείτε απλώς, γιατί είναι μερικοί που πετάνε μερικά πράγματα και μετά τους εξηγούμε ότι αυτό που πετάνε, άλλοι το φτιάχνουν. Εντάξει. Φανταστείτε λοιπόν τώρα που εμείς έχουμε την τάση αυτό, στην Ελλάδα τα πράγματα είναι όλα σκητά, σου λέει πουλάει όλος που σου φτιάχνει. Είναι σημαντικό. Προσπαθώ να σας πω ότι μερικές φορές δεν το σκεφτόμαστε. Θα σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Ελπίζω να το λέτε έτσι εδώ, για τον κατσίγαρο. Όχι, δεν το λένε έτσι από ό,τι φαίνεται. Γυράσιμε. Μούργα. Ωραία, θα το μάθουμε και αυτό. Κάτι περιμένει τα δικά τη. Πάνω είναι το ίδιο χάλια σε όλες τις περιοχές. Λοιπόν, αυτή η μούργα πάνω κάτω, στο κάνω τώρα τον αγρότη της Κέρκυρας. Άρα το κάνει, τον αλληλοπαραγωγό. Μετά διακριτικά το βάζει κάπου και αν το βρει, να μην το βρουν που το έχει βάλει για ακόμα καλύτερα. Γιατί έχει ένα πρόβλημα, είναι ότι αυτό βρωμάει και είναι τοξικό. Αυτό είναι για όσους χρησιμοποιούν τριφασική. Τώρα επανέρχομαι. Άρα σας πω τώρα ότι αυτό που πετάτε διακριτικά ήδη στην ΕΜΕΑ βάζουν ζεόλιθο, βγάζει την οσμή, βγάζει τις τοξίνες και το χρησιμοποιούν σαν λίπο. Μούρδα. Και δεν μολύνουν και το περιβάλλον που το πετάνε στο κοντά. Ακριβώς. Άρα προσπαθώ να σας πω ότι ένα πολύ απλό τρόπο. Φανταστείτε ότι έχετε μια δεξαμενή, ανάλογα με τι ποσότητε έχετε. Φανταστείτε ότι βάζετε ήδη ζεόλιδο. Την ώρα που πετάτε τη μούργα σα, στην πραγματικότητα γίνεται ανάμειξη και γίνεται, αν θέλετε, μια μορφή ζεολάσπη, η οποία είναι άοσμη και δεν γίνεται πια τοξική. Επειδή η μούργα, άμα βγάλετε αυτά τα κακά στοιχεία, έχει πάρα πολύ καλά στοιχεία παρεμπιπτόντω. Γι' αυτό και μερικές φαρμακευτικές εταιρείες καθηγικά σας ενδιαφέρονται για αυτό το πράγμα. Μπορείτε μετά να το ξαναβάλετε στο χωράφι σας χωρίς να ψάχνετε κάτι άλλο. Αυτό απαντάει και λίγο και στην κυρία. Ευχαριστώ πολύ. Τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι άμα το σκεφτείτε κάπως διαφορετικά και θεωρήσετε ότι είστε ικανός να ξαναχρησιμοποιήσετε αυτό που θεωρούσατε ότι ήταν απόβλητα και αυτά τα απόβλητα να γίνει επιπλέον λίπασμα, μετά καταλαβαίνετε. Θα το πω πολύ ουσιαστικό, αλλά πόσο καθυστέρηση είπε. Άρα, η διαδικασία για όσους θέλουν να το δοκιμάσουν, εγώ σας προτείνω να το δοκιμάσετε με μικρή ποσότητα, δεν έχει να κάνετε τίποτα, να φέρετε ας πούμε 10 λίτρα, κοιτάζετε τι γίνεται. Πάνω σου.
Άμα το βάλετε με οργανικό ασβέστη, ζεόλιθο και τα απόβλητα που έχετε, τότε θα καταφέρετε να έχετε ένα λίπασμα πολύ καλή ποιότητα και επιπλέον χωρίς να το έχετε βάλει κάπου που πραγματικά μετά πρέπει να το βάλετε. Άρα αποδεσμεύει αργά με φυσικό τρόπο τις θερμικές ουσίες, γιατί αυτές δεν είναι βαριά μέταλλα. Και αυτό μας επιτρέπει να κάνουμε βελτίωση γενικότερα. Επειδή κάνουμε βελτίωση και μειώνει την απώλεια νερού, καταλαβαίνετε ότι έχετε επιπλέον μια ομοιομορφία στην παραγωγή. Είναι κάτι πολύ σημαντικό όταν είσαστε σε επαγγελματικό επίπεδο. Σε μη επαγγελματικό, λέτε εντάξει, ότι βγήκε φέτος. Αλλά σε επαγγελματικό, όμως δεν υπάρχει. Δηλαδή, ας πούμε, για τα αμπέλια είναι πάρα πολύ σημαντικό. Με τα αμπέλια, όταν έχεις ένα κρασί που είναι τυποποιημένο, θα ήθελες πάνω κάτω να έχεις την ίδια ποιότητα, και τότε κάνουμε αναμίξεις σε κρασί. Σκοτώνει τα παθαγόμενα και μειώνει την κρασί. Σε ρίχνει τις ροσμές. Άρα, θα σας αφήσω την γνωσμολογία προς το παρόν, το περιβάλλον, θα ήθελα να σας το δείξω και θα επανέλθω. Εδώ έχετε φωτογραφίες, αυτό είναι μια αγγουρία. Ωραία. Άρα, εδώ θα δείτε ότι έχουμε βάλει αγγουριά που να έχει 0%, 5%, 10%, 15% και 20% ζεόλιο. Δηλαδή, και τώρα το λέω ειδικά τις γυναίκες που προσέχουν περισσότερο τις γλάστρες από τους άντρες, η ανάμειξη που θέλετε να κάνετε στη γλάστρα είναι 1 κιλό ζεόλιθο, 10 κιλά γη. 1 προς 10. Να θυμάστε 1 προς 10. Άρα κάνετε την ανάμειξή σας πρώτα, μετά το βάλετε και θα δείτε ότι τα αποτελέσματα είναι θεματικά. Σιγά θα είναι ακόμα πιο θεματικά γιατί είναι μικρή η ποσότητα. Άρα φαίνεται. Για να κοιτάξετε βέβαια και το πλάσμα, δηλαδή 1 προς 10 δεν είναι αυτό που κάνουμε στο στρέμμα. Στο στρέμμα είναι πολύ πιο μικρό. Άρα, εδώ κοιτάξτε, αυτό είναι ανάγκη έτσι να πιστείτε, όπως το κοιτάζετε. Εδώ έχετε μια αγγουριά με το ριζικό της σύστημα, θα το κοιτάξουμε λεπτομερέστερα. Αυτό είναι με το 5%. Βλέπετε. Και βλέπετε, κοιτάξτε προσεκτικά την ποιότητα της ρίζης. Αυτό εδώ είναι με το 10%, αυτό είναι με το 15%, αυτό είναι με το 20% και αυτό είναι με το 0%. Εντάξει, αλλά σας ξαναδείτε ανάποδα και μετά μου λέτε ποιο προτιμάς. Θα δείτε ότι στην πραγματικότητα το 0 δεν θα είναι η προτιμήσή σας. Άρα, τι γίνεται. Άμα το κοιτάξετε αναλυτικά, τι σημαίνει. Όταν έχετε ένα φυτό που έχει το ριζικό του σύστημα πιο δυνατό, θα είναι πιο ανθεκτικό φυτό. Άρα μετά θα έχει μεγαλύτερη απόδοση. Αλλά δεν κοιτάζουμε μόνο το πάνω μέρος, αλλά κοιτάζουμε και το κάτω. Γιατί είναι όπως τα παιδιά, όταν ζωγραφίζουν τα δέντρα, νομίζουν ότι είναι πολλά από πάνω. Όταν γίνονται ενήλικοι, καταλαβαίνουν ότι πάνω κάτω οι ρίζες είναι σχεδόν το ίδιο δέντρο από κάτω. Αυτό το πράγμα δεν το μελετάμε πολύ. Άρα, εδώ σας το έδειξα και τώρα σας δείχνω μια άλλη χρήση και αυτό θα τη συνδέσετε αυτή τη χρήση με τη μούργα σας. Εδώ είναι απόβλητα βαφίου. Δεν είναι σε εργαστήριο στη Θεσσαλονίκη. Άρα, αυτό εδώ το βάζετε εδώ, αυτό είναι περιστρεφόμενο. Βάζετε μέσα σε ζεόλιθο και μετά όλο αυτό πάει στο ζεόλιθο. Αυτό είναι το νερό που βγαίνει από αυτή τη διαδικασία. Για να καταλάβετε, με τέτοιες διαδικασίες μπορούμε να επανέλθουμε σε ένα νερό πόσιμο. Ωραία, εδώ είναι από μισοδυσίου, αυτό θα πρέπει να γίνει δύο φορές. Εδώ κάθε φορά έχετε αυτή την άοζη, αυτό εδώ βρωμάει. Και δεν είναι να το δοκιμάσετε, νομίζω ότι καταλαβαίνετε. Ωραία. Αυτό εδώ δεν βρωμάει και δεν έχει πιέσει. Και αυτό είναι το νερό. Εδώ το βλέπετε λοιπόν με βιομηχανικά απόλυτα. Αυτό το λέω και σε δημαρχιακό επίπεδο. Είναι και αυτό. Εντάξει, είναι η ίδια επεξεργασία κάθε φορά. Προσέξτε ότι δεν κάνει καμία χημική ανάμειξη παράξενη, είναι απλώς ο ζεόλιθος. Αν θέλετε να πάει πιο γρήγορα, πρέπει να βάλετε άλλη χημική ουσία για να γίνει πιο γρήγορα αυτή η διαδικασία. Άμα δεν θέλετε να κάνετε τίποτα, περιμένετε μερικές ώρες. Κάνει ακριβώς το ίδιο. Και η γηματολάσπη μετά. Η γηματολάσπη χρησιμοποιείται. Να ξέρετε, αρχικά σας το είπα, ο ζεόλιθος κατά 80% από τη γη χρησιμοποιείται στον πετό. Οπότε είμαστε στα δικά και χρησιμοποιείται
για να κάνει και εξισορρόπηση της θερμοκρασίας. Είναι καλό γιατί το πετό χρησιμοποιεί 28 μέρες μέχρι να γίνει ξερό. Τέλος πάντων, έχει διάφορες ιδιότητες που είναι καλό. Αλλά όταν έχουμε όμως ζεόλιθο ποιότητας, 95% πρέπει να είσαι πολύ κόκκινο να το βάζει στον πετό. Εντάξει, άμα είναι γύρω στο 80% δεν πειράζει, αλλά το 95% θα σου ξαναλέω, αυτό είναι για ανθρώπινη χρήση. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Φανταστείτε να είχατε ένα πετό που να αξίζει 24 ευρώ 33 γραμμάρια. Θα χάσει σπιτάκι. Λοιπόν, εδώ είναι αστικαλύματα, σας τα έδειξα. Αυτό είναι λάσπη, εφόσον το ρωτούσε η κουκουλία, εδώ είναι κατευθείαν λάσπη βιομηχανικής ζώνης και αντικύματο λάσπη. Και μετά είναι φως αυτή η λάσπη μετατρέπεται σε άοσμη και συνεκτική νεολάσπη. Και να μετά στην νοοτομία, δεν σπάρω αυτό που να μας ναι, 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 όχι, ελεύθερα. Στην Ιταλία έχουμε μεγάλο πρόβλημα με τη χρηματολάσπη. Ναι. Και τα πατέρα στην Πετρού ξεσηκώθηκαν κάτι. Μετά μάθαμε, ας πούμε, ότι ο Δήμος Πειρά και λοιπά ήθελε να βγει με καράβια στην Αφρική. Δεν μπορεί αυτή η χρήση που λέμε τώρα εδώ να κρυφτεί εκεί πέρα. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Τι θυμάμαι. Όχι, αλλά απλώς εσείς δεν το σκεφτείτε την αυτή τη διάρκεια. Είναι όπως οι υπηρεσίες. Αν οι υπηρεσίες δεν έχουν ιδέα καθόλου. Εγώ έχω διαβάσει κάποιο περιοδικό. Ναι. Για τον Οκτώβριο του Ελσκούρα. Μέσα από τα λαμπάδια και ο Ζόρο. Δεν είσαι όμω τη συμπλήρωση. Διάβασα από την προσφορά τη δικιά σα. Ναι, δεν κάνει. Να σα πω ότι. Τα έχω καταλήξει όλα αυτά που μα είπατε μέχρι τώρα. Έχει το κάνω και ρωτήσω μετά. Εντάξει. Και μετά θα απαντήσω. Γι' αυτό να μα πείτε κάτι. Γιατί δεν είναι κουβέρα από αυτό. Σα το λέω πολύ απλά. Ο Ζόρο υπάρχει εδώ και εκατομμύρια χρόνια. Ανακαλύπτει το 1756. Κάναμε σχεδόν 150 χρόνια να βρούμε τι άλλε ιδιότητε εκτό από την υδροφυλία. Γιατί ήρθε να πώ? Γιατί ήρθε. Ναι, αφού σας τον έδειξε. Ναι, πώ? Πού? Αυτό το βρίσκεται ακόμα και στο ίντερνετ. Προ το παρόν όμω προσέξτε, δεν είναι ελληνικό ζώο. Είναι ξένο ζώο. Δηλαδή είναι η Αγγλία, η Ισπανία, η Ισπανία. Αυτό που είπαμε δεν είναι αγορά σε τι ώρε ζώο. Δεν είναι ελληνικό. Όχι, δεν είναι ελληνικό. Για ειδήσει, σα το ξαναλέω. Αναστρέμα, αναστρέμα, χρειάζεται 50 έω 60. Εάν τον έχετε πάρει, α πούμε, από την Ρουμανία ή από την Τσεχία, είναι σαν να παίρνει ένα πρόβλημα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχει καμία. Εμείς απλώς θέλουμε μετά να προωθήσουμε πιο πολύ τον ελληνικό ζώο και όταν θα ανοίξουμε την τάξη. Αλλά προς το παρόν τα κοιτάζουμε όταν δεν είναι ανοιχτά. Θα είναι τιμούμε μετά τον Οκτώβριο. Και θα διατίθεται στην αγορά. Μα για αυτόν τον λόγο, να τα ανοίξουμε για αυτόν τον λόγο. Πώς θα ξέρεις ακριβώς τον ελληνικό ζώο για το συγκεκριμένο έδαφος. Θα πάρουμε ότι είναι ένας, πάρουμε το ίδιο. Όχι, 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 είναι ένας. Θα είναι κλινοκτυλόγλυθος. Κλινοκτυλόγλυθος. Αυτός. Αυτός έχει σημασία. Κλινοκτυλόγλυθος. Λοιπόν, αυτός εδώ είναι μάλιστα και σε οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2005. Λοιπόν, και για κτηνοτροφία και τα λοιπά. Αυτός ο ζεόλυθος, όταν θα είσαστε σε γεωργική φάση, θα κοιτάζετε να έχει τουλάχιστον 85% κλινοκτυλόγλυθος. Άμα είσαστε σε κάτι που αφορά ζωοτροφές ανθρώπινο, είμαστε στο 95%. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει να μην χρησιμοποιείται φυσικό το έχω μάλιστα εδώ, θα στο δείξω και θα ξανάρθω μετά. Αυτό είναι ένα πείραμα με τον Άρη, θα σας το δείξω μετά. Α, είναι πολλά μετά, μετά σου πω, δεν πειράζει. Έτσι θα τα βλέπετε γρήγορα, θα επανέλθω αν έχετε ερωτήσεις. Αυτό πάνω είναι ένα κτήμα και... Αυτό τι κόστος είναι το κτήμα. Σας είπα, δεν είναι φανταστείτε ότι είμαστε γύρω στα 300 ευρώ του τόνου. Θα μπορούμε να δούμε το εξωτερικό προστιγμένο. Μέχρι να δημιουργήσουμε.
Λοιπόν, θα επανέλθω πιο πολύ με το μέλλον. Δεν έχω τη δίκη να ασχοληθώ με αυτό. Το κάνω αντιακά. Είναι αργό το. Άρα είναι ο κλινόλυθος, άρα η θυματογενούς αυτό είναι, μιλάμε τώρα για φυσικό, ωραία. Και άρα εδώ, πρόσθεση, θα είναι για ζωοτροφές των κτηνών, των βοηθών, κτηνών και του σωρμού. Άρα, θέλω να σας πω ότι αυτή η οδηγία, υπάρχει εδώ, την βλέπετε εδώ, είναι κρίμα που δεν την ξέρουμε. Απαντάω τώρα στον κύριο που είναι ακόμα χειρότερο από ό,τι νόμιζε. Δηλαδή, όχι μόνο το ξέρουμε, αλλά υπάρχει το οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παροτρύνει την χρησιμοποίηση του κλινοπυρόλυθου. Και εμείς, αυτό που δεν σας είπα, είναι ότι αν κοιτάξετε όλα τα κοιτάσματα που είναι στα Βαλκάνια, εμείς έχουμε τα καλύτερα σε ποιότητα. Βλέπετε. Άρα, δεν υπάρχει χώρα στα Βαλκάνια που να παράγει ζεόλυθο, που να μην το πουλάει έξω και να το μπορεί να αγοράζουμε και εμείς τώρα. Χωρίς όμως να ξέρουμε ότι έχουμε και εμείς. Σε αυτό το επίπεδο είμαστε. Άρα, εδώ προς το πλέον, αν έρχομαι τώρα λοιπόν για την κυρία, βέβαια μπορεί να βρείτε ζεόλυθο, εφόσον ήρθα μέχρι εδώ, ας περάσω στο θέμα του περιβάλλον, θα σας δείξω και ότι έχει γίνει και πείραμα για τον καθαρισμό λίμνης. Άρα, στην πραγματικότητα ο ζεόλυθος στη Σουηδία χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια για απολύμανση. Είναι ένα άλλο πράγμα που έχουμε και ας πούμε και άλλες περιοχές της Ελλάδος με το νερό. Μερικές φορές έχετε νερό που είναι λίγο κυκλινό. Μπορεί να το πιείτε να δεν σας αρέσει. Άρα, αν το περάσετε από ζεόλυθο, είναι μια χαρά. Εδώ μπορεί να καταπολεμήσετε και τα κενοβακτηρίδια. Να καταλαβαίνετε ότι απορροφά το χρώμιο κτλ. Η βιομηχανία των λαμβράκων τα είπαμε αυτά, η πιο καλλιέργεια. Καταλαβαίνετε επειδή αυξάνει το οξυγόνο, είναι πιο καλά τα πράγματα. Εδώ το είδαμε. Αυτά τα είδαμε. Άρα επανέρχομαι τώρα στην άοσμη. Άρα θυμάστε που ρωτούσατε για το χαλικάκι. Λοιπόν, αυτό θα είναι με 8 με 4 χιλιοστά. Εδώ είναι 1,5 με 4. Εδώ είναι μικρότερο από 1,5. Και αυτό καταλαβαίνετε ανάλογα με το μέγεθος που έχει το φυτό σας, ανάλογα αν είναι σε γλάστρα, αν είναι γεωργική καλλιέργεια μεγάλη. Εδώ είναι μικρότερα από το 0,5, άρα εγώ έχω εδώ ένα δείγμα να σας δείξω, το ένα είναι 0,8 και το άλλο είναι η πούδρα. Η πούδρα είναι αυτό που σας έδειξα ήδη. Άρα εδώ είμαστε στα 300 λάστρα. Άρα η διαφορά, αν θέλετε, είναι απλώς η κοκομετρία για την ανθρώπινη χρήση. Είναι πολύ απλό σαν τεστ, όταν το παίρνετε, αυτό δεν είναι η ανθρώπινη χρήση, αυτό είναι ακόμα εδώ, για γεωργική, όταν το βάζετε ζεόλυθο στο στόμα σας και κάνετε τα δόντια σας έτσι, πρέπει να μην ακούτε τίποτα. Τότε θα έχετε την κατάλληλη κοκομετρία για ανθρώπου. Θα το φαντάζεστε όταν έχετε καταπιεί λίγο άμμο στην ακτή, πως κάνει, και άμα είναι πολύ λεπτό δεν το νιώθετε καθόλου. Ο ζεόλυθος εδώ είναι σε μικροσκόπιο, πλουτικό. Αυτό που βλέπετε εδώ το ζήτημα είναι ο ζεόλυθος. Εδώ είναι πώς φαίνεται ο ζεόλυθος και νομίζω ότι αυτή η φωτογραφία ηλεκτρονική σας δίνει καλύτερα να καταλάβετε πώς αυτό που μοιάζει μια κανονική πέτρα, που δεν είναι έτσι, μπορεί να απορροφήσει πολύ νερό και βέβαια μπορεί να μπλοκάρει τα βαριά μέτρα για τα οποία μιλούσαμε όπως πριν. Εδώ είναι, σας είχα πει, για τη λίμνη Δωριάνης. Άρα εδώ βλέπετε τη λίμνη πριν, εδώ τα μεγέθη είναι 50 μικρό, το βλέπετε πως είναι πριν και μετά. Εδώ πάλι το ίδιο, πριν και μετά, με 10 μικρό. Άρα αυτό είναι που σας έλεγα αρχικά, αλλά το βλέπετε εδώ, για το περιοδικό
τι 10 πιο κερατόμενε του κόσμου είναι 23 Δεκεμβρίου 2011. Δεν είναι κακό να το κοιτάξετε. Και εδώ είναι ένα πείραμα, επειδή είχα κάνει μια διάλυση ανάλογη στην Κρήτη, αλλά ο Άλεξ είναι το παιδί ενός μαθητή μου, θέλει να κάνει και αυτό το πείραμα. Άρα πήρε τέρμερα που είχαμε κάνει στο Καστιλόριζο, την βάζει στο νερό, την ανακατεύει, μια χάλια, εντάξει. Εδώ τώρα βάζει ζεόλιθο. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο ζεόλιθος που βάζει δεν είναι για καθαρισμό, είναι για γεωργική καριέρα. Και φαντάζομαι ότι έχει πάρει αυτό το λόγο. Άρα, αυτό ο ζεόλιθο, αν το δείτε εδώ, όπως το βλέπετε, είναι πιο χοντρό από αυτό. Έχει λιγότερη απόδοση. Η απόδοση είναι πάρα πολύ σημαντική. Εγώ χρησιμοποιώ το παράδειγμα της πατάτας. Εντάξει, γιατί προέρχεται από τα μαθηματικά. Δηλαδή, δεν τυγανίζεται ποτέ πατάτες λόγιες. Σκόβεται. Γιατί στην γραμματικότητα μεγαλώνεται την επιφάνεια για τον ίδιο όγκο. Άρα, επειδή μεγαλώνεται την επιφάνεια, έχετε πιο μεγάλη επιφάνεια με το λάδι, ψήνεται γρηγορότερα και δεν έχετε ανάγκη να κάψετε όλη την επιφάνεια μέχρι να φτάσετε στο κέντρο. Είναι ακριβώς το ίδιο που γίνεται με το ζεόλιθο. Όσο πιο λεπτός είναι, τόσο μεγαλύτερη δραστηριότητα έχει, γιατί έχει μεγαλύτερη επαφή. Εδώ λοιπόν το ανακατεύει. Εδώ βλέπετε ποια είναι η κατάσταση. Εδώ το βλέπετε με το ζεόλιθο εδώ και με ανάγκηση. Και το βλέπετε σιγά σιγά να κάθεται. Αυτό εδώ το βλέπετε να σκάβεται και σιγά σιγά βγάζει από εδώ το νερό μέχρι να φτάσετε σε αυτό εδώ το νερό. Φαντάζεστε τώρα ότι έχει πάρει πολλιά μαύρη. Το πίνουμε αυτό το νερό. Ναι, αυτό εδώ σε το κάνετε δύο φορές. Το πίνουμε μετά. Ναι. Αλλά μία φορά δεν φτάνει γιατί είναι τέρμερα μαύρη, είναι εντάξει. Άμα πραγματικά η γη σας ήταν έτσι, θα είχατε ένα θέμα. Εντάξει, και εδώ είναι τεράστια επιπλέον. Φανταστείτε ότι έχει πάρει τη μολιά κατευθείαν και την βάζει μέσα στο νερό. Αλλά δείτε όμως. Εδώ το βλέπετε το άλφα. Βλέπετε, αυτό είναι το νερό που έχετε μόνο και μόνο χωρίς να χρησιμοποιήσετε ένα ζεόλιθο ειδικό για καθαρισμό. Αλλά αυτό είναι ένα τεστ που μπορεί να κάνετε πολύ εύκολα με λίγο ζεόλιθο. Εδώ σας δείχνω τα λευκά που βλέπετε εδώ είναι ζεόλιθος. Αυτό είναι που έλεγα στην κυρία το χαλικάκι. Εδώ λοιπόν είναι ένα χτήμα με κερασιές. Εδώ είναι οι ροδιές στις κεφαλές από τις κερασιές, εδώ είναι τα φύλλα. Είναι κτήμα το οποίο έχει βάλει, καταλάβατε. Αυτά τα δέντρα, τα δέντρα είναι 3 ετών. Ωραία. Για όσους δεν το ξέρουν αμέσως, εγώ είμαι 1,87. Εντάξει, έτσι σας βοηθάει, ας πούμε. Αυτά τα δέντρα λοιπόν έχουν πάρει κυρία, έχουν μόνο ζεόλιθο και μόνο κουτσουλιά από τίποτα. Αυτό είναι το οργανικό λίπος. Από πάνω δεν ψεκάζουν τίποτα. Όχι, αυτό τα ψεκάζουμε είναι όταν έχει σχέση με τον καρπό. Θα θέλουν να προστατεύσουν τον καρπό, όπως είπαμε το δάκρυ, αυτό είναι άλλο. Άρα, εγώ σας το λέω αυτό, άρα τι γρήγορα να πάει για την παλιά. Αυτό εδώ είναι νάουσα. Νάουσα. Άρα είμαστε νάουσα εδώ. Νομίζω πως το βλέπετε τι απόδοση έχουν τα κεράσια. Για όσους ξέρετε από κεράσια, εδώ μιλάμε για 26-28. Εδώ θα είχαμε κανονικά 24-26. Και πραγματικά όταν τα βλέπετε αυτή τη φορά, εγώ μπορώ να σας πω ένα παιδί μου σαν πειραματόζου. Άμα δεν ξέρεις καθόλου για ζεόλιθο και πας σε τέτοιο χώρο, λες αυτά είναι με ορμόνες σίγουρα. Εντάξει, κάνει έτσι, αυτή είναι η πρώτη εμφάνιση. Αλλά το θέμα έχουμε ένα άλλο πρόβλημα για το οποίο δεν σας μίλησα και να μην σας απογοητεύσω αμέσως. Είναι ότι με το ζεόλιθο έχουμε και καλή γεύση. Ναι, γιατί ο ζεόλιθος κρατάει τις οργανωλεπτικές ιδιότητες. Γι' αυτό το χρησιμοποιούμε και στο ζεοδράτασο και όταν κάνετε λιοφύλιση, όπως κάνετε με το καφέ, στην πραγματικότητα ο καφέ σας μετά από λιοφύλιση δεν έχει ακριβώς την ίδια γεύση με τον αρκτικό καφέ. Γι' αυτό πολύ συχνά στην Ελλάδα λέμε αυτό νιώθουν ότι είναι φρέσκο καφέ. Το λέμε έτσι. Δηλαδή δεν έχει σχέση με φρέσκο, επειδή είναι ξέρω, αλλά τέλος πάντων, πέσει το καταλαβαίνω. Λοιπόν,
Όταν το κάνετε με ζεοδράτασον, στην πραγματικότητα τι γίνεται. Το κάνουμε σε μικρότερη θερμοκρασία, πιο ψηλή στην πραγματικότητα, από τους μείον 20. Και αν θέλετε να το κάνετε με μια φράουλα και κάνετε αφυλάψη της φράουλας, θα κρατήσει το χρώμα της, τη γεύση της, το άρωμά της. Αλλά όταν θα ξαναβάλετε νερό, θα είναι κανονική φράουλα. Ενώ για τις άλλες, που είναι καταψυγμένη, όλοι έχουν κάνει καταψυγμένη, εντάξει. Στο καταψυγμένο βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Έχετε μάλιστα ένα άλλο πρόβλημα στην κατάψυξη, είναι το εξής. Και το χρησιμοποιούμε θετικά για το χταπόδι. Με το χταπόδι το βάζετε στην κατάψυξη και αντί να το χτυπάτε, κάνετε ακριβώς το ίδιο. Στην πραγματικότητα κάνετε διάσταση μέσα. Γιατί ανοίγει ο πάγος. Ωραία. Εδώ λοιπόν δεν κάνουμε αυτό το πράγμα. Εδώ είναι το χωράφι που είναι απέναντι. Αυτή είναι η κερασιά που απέναντι. Εντάξει, έτσι καημένη. Το είχε μηχανιακά στο χώμα όμως. Όχι, αυτό είναι αυτά που βλέπετε στην τελευταία φάση. Α. Το έχει μπει και από μέσα, σας το είχα πει. Και λέω απλώς ότι όταν είναι 100% δεν έχετε τίποτα. Αλλιώς όταν έχετε ήδη το δέντρο σας, καλείτε τη γύρω από τη ρίζα. Δεν θα ψηλώσετε το δέντρο για να πάρει. 10-15, δεν έχει. Είναι μια χαρά. Άρα, απλώς να σας το πω, αυτό εδώ το χωράκι, η διαφορά με το άλλο είναι ένας δρόμος έτσι. Άρα μην μου πείτε ότι έχει σχέση με τη γη και τα τέτοια τοποθεσία και η πλαγιά κτλ. Όχι, είναι ακριβώς το ίδιο. Θα το δούμε και με ρίζι. Εδώ είναι ένα πείραμα που κάναμε στο Καστελόριζο με τους μαθητές. Άρα εδώ πήραμε σφαιροειδή. Το βλέπετε εδώ και σκαλίσαμε και μετά ξαναβάζουμε και από πάνω. Έτσι, βλέπετε εδώ είναι χαλικάκι. Και εδώ δεν έχουμε. Θα δεν είχαμε και τις φωτογραφίες που είναι μετά τα δέντρα. Και εδώ σας, αυτό είναι οι κυρίες, δεν κοιτάζουν, αυτό είναι μόνο τους άνδρες. Γήπεδο. Εντάξει. Ωραία, λοιπόν, αυτό είναι γήπεδο. Λοιπόν, για τους άνδρες που έχουν πάει σε γήπεδο, αυτό το γήπεδο είναι μόνο η ζωή. Εντάξει. Λοιπόν, αν έχετε πάει σε γήπεδο, αυτό το πράγμα δεν το έχετε ποτέ ομοιόμορφο. Όταν το καταφέρετε, για όσους ξέρουν λίγο από ποδόσφαιρο, είναι συνήθως βλέπετε λωρίδες. Το έχουν στρώσει στην πραγματικότητα. Δεν έχουν καταφέρει να κάνουν όλα αυτά τα τετραγωνικά. Αυτό είναι μόνο έτσι. Και πώς το έχουν κάνει, το έχουν κάνει με ξέχασμα όπως θα ήταν άμα έβαζαν λίπασμα. Είναι αυτό η μηχανή, το τρακτεράκι και το ψεκάζει. Αυτό, το ξαναλέω εδώ, για όσους τώρα είναι πιο πολύ γνώστε με το γρασίδι, και αυτό εδώ είναι, άμα έχετε γρασίδι στο σπίτι σας και αρχίσει να γίνει πολύ πράσινο, ωραίο έτσι, κάνετε αυτό το πράγμα. Το ανοίγετε εδώ και θα δείτε ότι το συμβατικό γρασίδι βρωμάει. Γιατί έχει αρχίσει να έχει μύκητες. Αυτό που λέτε εσείς μυρίζει γρασίδι, στην πραγματικότητα είναι το πολύ πάνω από αυτό το άρωμα. Εδώ με το ζεόπεδο δεν βρωμάει. Και κρατάει περισσότερο. Γι' αυτό κάνουμε αυτό εδώ το πείραμα. Και τώρα. Τώρα μαντέψτε πού είναι ο ζεόπεδο. Είναι εδώ ή εδώ. Νομίζω ότι θα καταλάβατε ότι δεν ξέρω. Λοιπόν, αυτό λέω γιατί μερικές φορές δεν μα είναι δυνατόν να το δω πώς είναι δυνατόν. Αυτό είναι πολύ εύκολο, τα ρίζια ξέρετε είναι συνεχώς. Ωραία. Άρα, εδώ έχετε, είμαστε στην περιοχή γέφυρας, είναι όπως είσαστε εσείς εδώ, έχει χωρίς ζεόλυθο, με ζεόλυθο, χωρίς ζεόλυθο. Κάνει καραμπά, δηλαδή ξέρετε ακριβώς ποιο είναι. Άρα, επειδή πήγαμε εκεί τόπο, αυτά εδώ είναι κατά πράσινα. Αυτά εδώ έχουν αρχίσει να έχουν τις μύθες κίτρινες. Ήδη εποχή, τώρα το βλέπετε νομίζω, και μην νομίζετε ότι είναι η φωτογραφία είναι κάτι κριτικό, είναι, νομίζω το βλέπετε το πράσινο όπως είναι. Αυτό είναι ρίζι. Το βάζουν και στα καναλέτα, αυτά εδώ. Γιατί περνάει το νερό εδώ με το ίδιο για τα ποτιστικά και βάζουν και ζεόλυθο εδώ. Έχω παρατηρήσει το εξής. Αν αυτό δεν κινείται, κάθεται, έχουμε βακτηρίδια. Άμα βάζουμε ζεόλυθο δεν έχουμε τίποτα. Ωραία. Και εδώ το βλέπετε τη διαφορά. Εμείς είμαστε, για να καταλάβετε, είμαστε ακριβώς η γραμμή της διαφοροποίησης. Ωραία. Άρα, αν θέλετε να βρείτε περισσότερα πράγματα για το ζεόλυθο, κάντε στο Google, βάλετε αυτός ο ελληνικός ζεόλυθος και είναι όλα αυτά που βάζουμε,
να το διαχειρίζει το γεράσιμο, δηλαδή ένα δικό σα εδώ, γενικό ζεόγλυφο, και να βρείτε, να βρείτε και διατριβέ για το ζεόγλυφο, εφαρμογέ, φωτογραφίε, περισσότερε από όσε είδαμε, για να έχετε αυτή την γενική εικόνα και να ξέρετε πού είναι όλο ο ζεόγλυφο. Μου πήρατε. Ωραία. Α, γιατί είναι καλό να το κουστώνει αυτό το πράγμα. Α, πριν 3 κιλά. Βλέπετε πώς είναι. Και άμα θέλετε να κουστώσετε περισσότερο, όχι, δεν ξέρετε, είμαστε Έλληνες, άμα δεν κουστώσουμε, δεν το πιάνουμε. Εγώ λέω να το περάσετε το ένας έτσι σιγά σιγά και το βλέπετε και με αυτό, άμα το πιάσετε, ότι είναι καλό. Α, ξέχασα να πω. Λοιπόν, για τις γυναίκες. Λοιπόν, ξέρετε, θυμάστε αυτό που κάναμε το τάσο του στα σουλιά. Σιγά σιγά δεν το κάναμε, αλλά το κάνουμε γιατί μια υφή έτσι καλή. Στην πραγματικότητα το ζώο του είναι καλύτερο. Γιατί το τάμπ βουλώνει του πόρου. Αφορροπά την υγρασία, γιατί είναι αυτό ο στόχο για τα παιδιά, αλλά του βουλώνει. Εγώ εδώ τώρα όταν θα το κάνω, το κάνει τώρα το βλέπω και η κυρία, στο τέλο θα δείτε, προσέξτε αυτό δεν είναι αρχικά η ανθρωπή, είναι λίγο πιο χοντρό, το νιώθετε. Όταν είναι εγώ λίγο πιο κοντά, είναι τέλειο για πίνη. Εσείς που κάνετε τσάπα τώρα. Άρα, ξέρετε ότι υπάρχουν ήδη σακούλοι με ζεόλυτο, υπάρχουν μάσκες με ζεόλυτο και οι φαρμακευτικές εταιρείες ενδιαφέρονται πάρα πολύ για το να θέλετε. Αλλά επανέρχομαι σε γενικές γραμμές, να θυμάστε ότι έχουμε πρόσβαση σε ένα φυσικό προϊόν, μεγάλης ποιότητας, μεγάλης ποσότητας και μπορούμε με αυτό να το αξιοποιήσουμε και να έχουμε οικονομικά ωφέλη αντικειμενικά. Δηλαδή, θα μπορούμε να πούμε ότι η Ελλάδα, φαντάστε τώρα, τα πετρωτά είναι πολύ κοντά στο τρένο. Το τρένο πάει κατευθείαν στην Αλεξανδρούπολη. Άρα μπορεί να τροφοδοτήσει οποιοδήποτε πλαίσιο που είναι, γι' αυτό έχουν γίνει τα αγοράζει και στην Κρήτη, που έχει ανάγκη από ζώο. Τι θέλω να σας πω. Όταν υπάρχει μια οικονομική κρίση που είναι δύσκολα τα πράγματα, είδα την ερώτηση, θα προσπαθήσω να τελειώσω αυτό, πρέπει να θυμάστε πάντα ότι τα προβλήματα τα οικονομικά, οι λύσεις δεν είναι οικονομικές. Είναι στρατηγικές. Η οικονομία δεν παράγει λύσεις, η οικονομία χρησιμοποιεί μοντέλα τα οποία προσπαθεί να ξεκαθαρίσει μερικά πράγματα, αλλά γιατί είναι περιγραφική. Άρα, με τα θέματα της στρατηγικής, το κάνουμε από πριν. Δηλαδή, κανονικά εσείς από αυτό μου πείτε. Εγώ είμαι αγρότης και έχω δυσκολίες. Ωραία. Προσπαθείτε να κάνετε εξοικονόμηση. Αλλά θα κάνετε πράγματα του τύπου. Θα κάνω άλλη καλλιέργεια. Μπορεί και να ξυλώσω τις ελιές μου και να κάνω άλλο πράγμα. Και μου έχουν πει ότι έχει καλύτερη απόδοση κτλ. Και εγώ άλλο ευεργά, οτιδήποτε. Και αλλά πρέπει να καταλάβετε ότι όλα αυτά μπορείτε να κάνετε και με ζεόλυφο. Δεν έχει πρόβλημα να χρησιμοποιηθεί και για αυτόν τον λόγο. Άρα έχετε ένα γενικό πλαίσιο που είναι ο ζεόλυφος που νοητικά, αν θέλετε, καθαρίζει τη γη και έχετε εξοικονόμηση νερού, εξοικονόμηση λιπάνιωτος, άσης παραγωγής. Δεν είναι ένα οικονομολόγος ότι να καταλάβεις ότι είναι πολύ σημαντικό και αυτό μας επιτρέπει πλέον να καταλάβετε με την έννοια ότι είναι και φθηνό το κόστος. Γιατί φανταστείτε τώρα αν ήταν πανάκριβο, γιατί αν είσαι και ακριβώς τα ίδια, όλα αυτά που είπαμε. Αλλά ήταν 30.000 το τόνο. Αυτό ήταν η γέννηση. Άρα ο κύριος είχε μια ερώτηση. Πιστεύω μας πείσατε όλους για κάτι το οποίο τουλάχιστον εγώ δεν γνώριζα.